Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και αν ακούτε περίεργη τη φωνή μου, ναι, είναι περίεργη η φωνή μου γιατί έχουμε Μάρτη και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Αλλεργίες. Σήμερα όμως έχω ένα πολύ μα πολύ ενδιαφέρον προϊόν γιατί έχω ένα λάπτοπ από την Gigabyte το οποίο όμως μέσα έχει 12η γενιά Intel και εδώ πέρα έχει γίνει πάρα μα πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Στα χέρια μου σήμερα λοιπόν έχω το καινούριο λάπτοπ από την Gigabyte, το 17R και για την ακρίβεια έχει ένα περίεργο μοντέλο, ας το πούμε ότι είναι από τη σειρά XE. Από κάτω θα έχω όλο και κάποιο link για να τσεκάρετε περισσότερες πληροφορίες και να δείτε τα διάφορα configuration που υπάρχουν για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τι έχω εγώ όμως σήμερα στα χέρια μου και πάμε να ξεκινήσουμε με τα περιμετρικά το τι συμβαίνει εδώ πέρα και στη συνέχεια θα περάσουμε στο εσωτερικό, στο hardware που έχει που πιστεύω είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το 17η μοντέλο το είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν με την 11η γενιά της Intel, σήμερα όμως πάμε στην 12η γενιά και τι έχουμε στα χέρια μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την οθόνη που όπως λέει και ο κωδικός και το μοντέλο που έχουμε εδώ πέρα είναι 17,3 inches, 1080p ανάλυση, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 360Hz, οπότε μιλάμε για ένα πολύ γρήγορο gaming monitor. Αυτό που μου άρεσε στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι αλλάξανε τη θέση της κάμερας. Στο προηγούμενο 17 η κάμερα υπήρχε εδώ κάτω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέβηκε σε μια σωστή θέση, έτσι ώστε όταν κάνουμε μια βιντεοκλήση να μην φαίνεται το λαιμό μας, αλλά να φαίνεται κανονικά το πρόσωπό μας. Σύν ότι υποστηρίζει και Windows Hello, οπότε μπορούμε να κλειδώνουμε και να ξεκλειδώνουμε το λάπτοπ κανονικά με το πρόσωπό μας. Αν κατέβουμε πιο κάτω, αυτό που θα βρούμε είναι στο κέντρο το κουμπί, το power button για το on και το off. Κάποιες γρίλες για εξαρισμό που δεν είναι μόνο αυτές, έχουμε πολλές ακόμα να δούμε. Έχουμε ένα πληκτρολόγιο full ARGB, ρυθμιζόμενο, φωτιζόμενο, με πολύ καλό έτσι feedback και αυτό που μου αρέσει σε σχέση με το προηγούμενο 17 μοντέλο είναι ότι έχουν φτιάξει και το space. Στο προηγούμενο με την 11η γενιά που είχαμε δει, κάπως το space ήταν λίγο έτσι, κουνιόταν λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα ακόμη πιο στιβαρό πληκτρολόγιο, έχουμε και το numpad, οπότε και τα παιχνίδια μας μπορούμε να παίξουμε ανετότατα, αλλά να κάνουμε και τη δουλειά μας. Πιο κάτω αυτό που θα βρούμε είναι το μεγάλο trackpad, το ποντίκι μας, ας το πούμε έτσι, που δουλεύουν κανονικότερα τα gestures στα Windows και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε Windows 11 προεγκατεστημένα, Windows 11 Home. Κάνει μια χαρά τη δουλίτσα του. Βέβαια για τους πιο σκληροπυρηνικούς gamer και έξω, εννοείται ένα εξωτερικό ποντίκι είναι κάτι που πρέπει να το πάρετε. Στην ποιότητα κατασκευής έχει χρησιμοποιηθεί πλαστικό σε όλο το λάπτοπ και στο σώμα του και από κάτω και γύρω από την οθόνη. Βέβαια έχουμε αρκετά ποιοτικό πλαστικό, είναι αρκετά στιβαρό και που το δοκίμασα, το πίεσα, έχουμε ελαφρό έτσι, ελαφρός flex, αλλά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύω είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Στις υποδοχές τα είδαμε όλα στο unboxing ότι έχει με λεπτομέρειες. Βέβαια θέλω να σταθώ σε μια υποδοχή λίγο παραπάνω και είναι η υποδοχή που θα βρούμε στα δεξιά στο συγκεκριμένο αυτό εδώ λάπτοπ και είναι μια Type-C υποδοχή η οποία υποστηρίζει Thunderbolt 4, το καινούργιο πρωτόκολλο από την Intel. Μια πολύ ωραία υποδοχή συγκεκριμένη, γιατί από εδώ πέρα τώρα με ένα dock μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονη φόρτιση μέχρι 100W. Βέβαια για ένα τέτοιο gaming laptop χρειαζόμαστε μεγαλύτερα watt, όπως και το φορτιστή που είχε μέσα στη συσκευασία, αλλά μπορούμε να έχουμε Ethernet, μπορούμε να έχουμε τις οθόνες μας, μπορούμε να έχουμε τα περιφερειακά μας, μπορούμε να έχουμε τα πάντα εδώ πέρα και μόλις πηγαίνουμε στο γραφείο στην ουσία να ενώνουμε ένα dock και να συνδέονται τα πάντα. Γενικότερα οι Thunderbolt υποδοχές είναι πολύ ωραίες να υπάρχουν σε ένα laptop γιατί έχει αυτή την ευκολία. Ναι, μεν εγώ βγάζω ένα καλώδιο, παίρνω μαζί μου το λάπτοπ, πηγαίνω στην καφετέρια, πηγαίνω όπου θέλω, πηγαίνω σε ένα λανάκι πάρτι, μιας και έχουμε και ένα gaming δυνατό λάπτοπ, και όταν επιστρέψω στο σπίτι, κουμπώνω πάλι μόνο ένα καλώδιο, έχω τη φόρτισή μου, έχω τις οθόνες μου έτσι τις πιο μεγάλες, έχω τα περιφερειακά, έχω το καλώδιο δικτύο, έχω τα πάντα. Οπότε ναι, είναι μια ωραία υποδοχή να υπάρχει.
Αυτό που πρέπει να τσεκάρουμε τώρα είναι και το κάτω μέρος από το συγκεκριμένο λάπτοπ, γιατί και εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, μιας και μιλάμε για ένα έτσι πολύ δυνατό hardware, καλό είναι να έχουμε και ένα καλό σύστημα εξαερισμού. Και αλήθεια είναι, η Gigabyte εδώ πέρα έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Από ό,τι βλέπουμε, το μεγαλύτερο κομμάτι από το κάτω μέρος του λάπτοπ είναι γρίλες για τον εξαερισμό. Εδώ μπαίνει ο αέρας, έχει δύο ανεμιστήρες, έναν για την κάρτα γραφικών και ένα για τον επεξεργαστή, και στην ουσία, στο πίσω μέρος, αυτό που θα συναντήσουμε είναι κάποιες γρίλες όπου φεύγει ο ζεστός αέρας. Όπως βλέπετε, το σύστημα ψύξης δεν είναι και το μεγαλύτερο που θα βρούμε εκεί έξω, γιατί δεν έχει και τόσα πολλά heat pipe όπως έχουμε δει σε άλλα gaming laptop. Παρ' όλα αυτά, κάνει εξαιρετική δουλειά. Ναι, μένοντας gaming laptop, όλες οι δοκιμές που έκανε ήταν στο turbo, που αυτό σημαίνει ότι οι ανεμιστήρες δούλευαν στο 100% για να έχουμε και τις μέγιστες επιδόσεις, συν ότι είχα και το φορτιστή συνδεμένο. Εκεί ναι, έκανε σαν αεροπλάνο. Ό,τι gaming laptop έχω πιάσει στα χέρια μου, πραγματικά κάνει πολύ θόρυβο. Βέβαια, παρότι έκανε πολύ θόρυβο, είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Μέσα έχουμε έναν πολύ ισχυρό επεξεργαστή και κάρτα γραφικών και κατάφερε να τον κρατάει παγωμένο χωρίς προβλήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει και στο εσωτερικό. Όλο το λέω και ξαναλέω, έχει δυνατά πράγματα μέσα. Ώρα να μιλήσουμε και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα ξεκινήσω με τον καινούριο επεξεργαστή από την Intel, που στο εσωτερικό θα βρούμε έναν Intel Core i7-12700H. Μιλάμε την πιο φρέσκια τεχνολογία, που στο εσωτερικό θα συναντήσουμε 14 ολόκληρους πυρήνες, έχουμε 6 performance core, τους δυνατούς, και έχουμε κι άλλους 8 efficient core, που είναι έτσι πιο αποδοτικοί. Βέβαια, και οι efficient core δεν είναι έτσι, ας το πούμε, μικροί πυρήνες, μπορούν να κάνουν δουλειά και ειδικότερα στο multitasking βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Στη συνέχεια που θα δούμε και κάποια νούμερα, θα καταλάβετε ότι πραγματικά έχουμε ένα κτίνος εδώ μέσα. Συν ότι πέρα από τους 14 πυρήνες, συνοδεύεται και από 20 ολόκληρα threads. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουμε μια RTX 3070 Ti, η οποία φτάνει στα 130 W, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είναι αρκετά ξεκλείδωτη. Μπορούμε δηλαδή να τις καλύψουμε πάρα πολύ. Έχω δει σε άλλα laptop που δεν με αφήνει να πειράξω τόσο πολύ τα ρολόγια στην κάρτα γραφικών ή στη μνήμη, δεν με αφήνει. Εδώ πέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να καταλάβετε, τις μνήμες μπορούμε να δώσουμε έως και 2000 MHz αν θέλουμε, οπότε ναι, σηκώνει και αρκετό overclock. Βέβαια, θα δούμε και μετρήσεις που έχω κάνει εγώ σε κάποια benchmark, αλλά και παιχνίδια για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Στα υπόλοιπα τώρα τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτό που επίσης θα βρούμε μέσα είναι 16GB RAM στα 3200 με CAS 22, ένα ok κοιτάκι για λάπτοπ, κάτι συνηθισμένο είναι και από την Crucial, που σίγουρα ξέρουμε ότι θα δουλεύουν σωστά. Βέβαια, θα ήθελα να έβλεπα σε ένα τέτοιο λάπτοπ κάποιες RAM με μεγαλύτερη συχνότητα, εκεί πέρα να έβλεπα πόσο καλύτερα θα τα πήγαινε. Και τέλος, αυτό που έχουμε στο εσωτερικό είναι ένα terabyte SSD, NVMe SSD, ο οποίος είναι και PCI Express Gen 4. Στο προηγούμενο 17 μοντέλο που είχα πιάσει στα χέρια μου με την 10η γενιά ήταν στα 500 GB, πλέον έχουμε 1TB, οπότε έχουμε αυτή την αναβάθμιση που ήθελα. Συν ότι αν αφαιρέσουμε το κάτω καπάκι που αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα, μπορούμε να προσθέσουμε και δεύτερο PCI Express NVMe αν θέλουμε, για να έχουμε και έξτρα χωρητικότητα. Καλά όμως τα 14 πύρινα, καλά η 3070 Ti, πώς θα πηγαίνει το συγκεκριμένο λάπτοπ, τι νούμερα βγάζει, και αλήθεια είναι εδώ πέρα θα μιλήσουν τα benchmark, που αυτό έχει και σημασία. Δεν μας νοιάζει τα χαρακτηριστικά, αλλά τι μπορεί να αποδώσει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και πάμε να ξεκινήσουμε σε κάποια έτσι κλασικά benchmark με Cinebench R23, που σε single core score έβγαλε 1826 πόντους. Μιλάμε για ένα πολύ καλό score. Φτάνει άνετα desktop chip το συγκεκριμένο εδώ πέρα score, και σε multi core score έχουμε 15777 πόντους. Που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό σε λάπτοπ. Η AMD, ναι, δεν έχει κυκλοφορήσει την 6000 σειρά, αλλά τώρα στην 5000 σειρά το κορυφαίο chip που έχει φτάνει 12.500 πόντους. Εδώ πέρα, αν σηκώσουμε και το βάλουμε και σε μια βάση να παίρνει περισσότερο αέρα το λάπτοπ, θα ξεπεράσει και τις 16.000 πόντους που έκανα εγώ δοκιμές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από τα παιχνίδια μπορούμε να κάνουμε και πραγματικά βαριές εργασίες εδώ μέσα. Να κάνεις τα μοντάζ σου, να κάνεις τα render σου και όποτε θέλεις, εννοείται να παίζεις και τα παιχνίδια, μιας και έχουμε και πολύ καλό single core score. Η επόμενη μέτρηση για τον επεξεργαστή είναι το Geekbench 5, που σε single core score έβγαλε 1783 πόντους και σε multi core score έβγαλε 11843, πιο πεσμένα τα νούμερα κλασικά στο Geekbench 5. Παρ' όλα αυτά όμως αποδεικνύουν την δύναμη που έχει ο 12700H, και αλήθεια είναι θα ήθελα να δω και τον 12900H, γιατί υπάρχει και το μεγαλύτερο μοντέλο. Βέβαια, δεν νομίζω να έχουμε και τόσο μεγάλη διαφορά, γιατί η μόνη διαφορά που έχουν τα δύο chip μεταξύ τους είναι στη συχνότητα. Απλά το Turbo Boost φτάνει περισσότερο στο 12900H. Κατά τα άλλα, πυρήνες και threads είναι τα ίδια, οπότε για εμένα μια πιο
VFM λύση είναι 12700H. Πιστεύω δεν χρειάζεται να δώσετε τα παραπάνω χρήματα για τον 12900. Συνεχίζουμε και πάμε σε κάποια συνθετικά benchmark. Να δούμε και εδώ πέρα πώς τα πήγε, μία σούμα τι έβγαλε αυτό εδώ το laptop. Και να ξεκινήσω με το Passmark, όπου έβγαλε 4655 πόντους. Όλα αυτά τα laptop χωλαίνουν λίγο στο 2D, όπως είχαμε δει και σε προηγούμενες μετρήσεις σε άλλα βίντεο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα πολύ ικανοποιητικό σκορ. Και το επόμενο σκορ που έχω εδώ πέρα είναι το PC Mark 10, όπου και έβγαλε 6983 πόντους, που πάλι φτάνει άνετα σκορ που βλέπουμε σε desktop, σε ολόκληρους υπολογιστές και όχι απλά σε ένα laptop. Να πω φυσικά ότι όλες οι μετρήσεις έγιναν όπως το βλέπετε πάνω σε ένα γραφείο. Ούτε το είχα σηκωμένο να παίρνει περισσότερο αέρα, ούτε σε βάση ούτε σε τίποτα. Το είχα κουμπισμένο όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Απλά είχα συνδεμένο το φορτιστή, γιατί παιδιά, για να πάρουμε τις μέγιστες επιδόσεις πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε συνδεμένο το φορτιστή πάνω. Σύν ότι το δούλευα στο Turbo Mode, που εκεί πέρα έχει, ας το πούμε έτσι, όλα τα limit ξεκλείδωτα. Δεν έκανα κάποιο overclock, απλά είχα το πιο δυνατό mode που έρχεται κατευθείαν μέσα από την Gigabyte. Πάμε τώρα και σε κάποια real world benchmark, να δούμε εδώ πέρα πώς τα πήγε και θα ξεκινήσω με το Blender με την BMW, το πολύ συνηθισμένο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, όπου το έκανε μόλις 172 δευτερόλεπτα. Το επόμενο render που έκανα ήταν το Corona, το οποίο το έβγαλε σε 97 δευτερόλεπτα, επίσης ένα πολύ καλό score. Και στο τέλος, αυτό που έκανα ήταν το benchmark με το 7-Zip, για να δούμε πώς θα πηγαίνει και λίγο σε συμπίεση από συμπίεση το συγκεκριμένο εδώ chip, όπου έβγαλε 81.700 MIPS. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτά εδώ τα νούμερα ότι η 12η γενιά στα laptop έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι ναι, μεν το laptop το είχα να κάνει σαν αεροπλάνο, να δουλεύουν μέγιστες τροφές, αλλά το Delta που είχα στη θερμοκρασία ήταν μόλις 46 βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου. Δηλαδή, για να καταλάβετε, δεν δούλευε καν στους 70 βαθμούς το συγκεκριμένο chip και είχε αυτά τα νούμερα. Και δεν είναι ότι το είχα αφήσει 5 λεπτά, το είχα αφήσει για αρκετή ώρα να δουλεύει στο 100% για να πάρω αυτή τη μέτρηση. Οπότε, πέρα από τις αποδόσεις, έχουμε και καλές θερμοκρασίες. Τα watt που τράβαγε μόνιμα ο συγκεκριμένος επεξεργαστής, τα average στο package ήταν 71,6, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 115 σε κάποιες συνθήκες. Βέβαια, σταθεροποιήθηκε σε average στα 71,6. Που και πάλι για λάπτοπ που έχουμε συνηθίσει στα high-end chipset να βλέπουμε 45W, τα 71 είναι υπερβολικά και γι' αυτό κιόλας έχω μείνει εντυπωσιασμένος από το θέμα ψήξης, γιατί δούλευε κάτω από τους 70 βαθμούς. Με τέτοια κατανάλωση να δουλεύει κάτω από 70 βαθμούς, πάει να πει ότι κάτι έχουν κάνει σωστά. Πάμε τώρα να τεστάρουμε και λίγο την κάρτα γραφικών. 3070 Ti είπαμε ότι υπάρχει στο εσωτερικό. Να δούμε εδώ πέρα πώς τα πήγε. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα benchmark που έκανα εδώ πέρα, που είναι το Superposition σε 1080p σε Extreme έτσι preset, όπου και έβγαλε 6748 πόντους, ένα ικανοποιητικότατο σκορ. Αλλά να δούμε και κάποια παιχνίδια. Πώς θα πηγαίνει στα παιχνίδια του συγκεκριμένου laptop και θα ξεκινήσω με το CSGO, το κλασικό παιχνίδι που θα πάρετε όλοι εκεί πέρα να παίξετε, όπου σε average έβγαλε 275 FPS. Να πω ότι αυτό το νούμερο, αυτά τα FPS που είδαμε ήταν στις ρυθμίσεις 1080p και τα πάντα max out, δηλαδή μπήκα μέσα και τα έβαλα όλα στο μέγιστο. Οπότε εδώ πέρα βγάζει και ένα νόημα η οθόνη στα 360Hz που έχει, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε competitive gaming χρειάζονται τα παραπάνω Hz, οπότε καλό είναι που τα βρίσκουμε στη συγκεκριμένη λύση. Πάμε τώρα να δούμε και Grand Theft Auto 5 πώς θα πήγε το συγκεκριμένο laptop. Να πω εδώ πέρα ότι πάλι είχα 1080p max out και έχουμε σε average 97 FPS και σε 1% όλο έχουμε 68. Και τέλος θα δοκιμάσουμε και ένα πιο βαρύ παιχνίδι και ένα σύγχρονο παιχνίδι, Forza Horizon 5. Πώς τα πήγε, να πω ότι χρησιμοποίησα πάλι 1080p και το Extreme Preset στη συγκεκριμένη περίπτωση, 73 FPS τα average και 61 στο 1% low. Γενικότερα, από όλα αυτά τα νούμερα που σας αράδιασα μέσα σε αυτό το βίντεο, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό gaming μηχάνημα, αλλά έχουμε και ένα πολύ δυνατό μηχάνημα για οποιαδήποτε βαριά εργασία και να κάνουμε. Δηλαδή, άνετα μπορεί να αντικαταστήσει και ένα desktop, συν ότι μπορούμε να το κουβαλάμε παντού μαζί μας. Στα έξτρα ακόμα έχει Wi-Fi 6E, την πιο πρόσφατη έτσι έκδοση, συν ότι έχουμε και Bluetooth 5.2, κάτι πολύ σημαντικό και αυτό να υπάρχει, για να μπορούμε να είμαστε on the go και να κάνουμε ό,τι ασύρματα κόλπα θέλουμε. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η μπαταρία, που δεν ασχολούμαι πολύ, ειδικότερα σε αυτά τα gaming laptop, που δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα να το έχεις στην μπαταρία, γιατί χάνεις και σε επιδόσεις, συν ότι και η μπαταρία δεν κρατάει και πολύ. Έχουμε 99 βατόρες, που πάλι, αν το έχετε με χαμηλωμένη φωτεινότητα και μπαίνετε μόνο σε κανένα Facebook, ναι, θα σας βγάλει κάποιες ώρες. Αν αρχίσετε τώρα να κάνετε render ή να παίζετε παιχνίδια, τη μία ώρα δεν την έχει. Βέβαια, μέσα στη συσκευασία μας έχει και ένα φορτιστή 240W, ο οποίος για 240W, παιδιά, δεν είναι τόσο μεγάλος. Ναι, είναι ένα τούβλο έτσι σοβαρό, αλλά έχω δει φορτιστές με λιγότερα W να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, οπότε
θέλετε μια καλή τσάντα να το κουβαλήσετε, μιας και μιλάμε για 17, αλλά ο φορτιστής είναι ok. Γενικότερα, για να κλείνουμε σιγά σιγά, αξίζει το καινούριο εδώ πέρα Aorus 17 από την Gigabyte. Η αλήθεια είναι τιμή δεν έχω ακόμα σίγουρα, κάπου στις 2.500 ευρώ θα παίζει στην ελληνική αγορά, αν δεν κάνω λάθος. Θα έχω όλο και κάποιο link από κάτω για να το τσεκάρετε και εσείς, που η αλήθεια είναι σε αυτά τα χρήματα, ναι, φτιάχνεις καλύτερο desktop. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση, γιατί εγώ απλά κλείνω εδώ πέρα την οθόνη και το κουβαλάω παντού μαζί μου, κάτι που δεν μπορώ να το κάνω με το desktop. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ο επεξεργαστής. Η Intel έχει κάνει πραγματικά καλή δουλειά με την 12η γενιά στα laptop, οπότε ελπίζω να δούμε και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από την AMD αργότερα. Και αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για το καινούριο laptop από την Aorus. Κάτω στην περιγραφή όλο και κάποιο link θα έχω για να τσεκάρετε περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο, για να δείτε και άλλα μοντέλα και τα πάντα, θα έχω από κάτω διάφορες πληροφορίες. Όπως επίσης από κάτω θα βρείτε δικά μου social media. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Πατήστε και το κουμπί συμμετοχής γιατί στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το κανάλι. Είναι ότι έχετε κάποια πλεονεκτήματα. Και τέλος, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like, κάντε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο. Για παράδειγμα, πώς σας φάνηκε το καινούριο laptop αυτό εδώ. Θέλω να δω και τη δική σας άποψη. Γιατί τι είναι όλα αυτά, είναι τζαμπάρια και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.